για τις καταγγελίες που εμπλέκουν τον αδελφό της σε κύκλωμα ναρκωτικών, αλλά και για όσα έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό και για την ίδια, μιλάει μπροστά στην κάμερα πασίγνωστο μοντέλο και εστεμένη των καλυστείων. Τους τελευταίους μήνες είδε οι περιπέτειες στη ζωή της να διαδέχονται η μία την άλλη. Ωστόσο, η πρώην εστεμένη των καλυστείων δεν το έβαλε κάτω και τώρα απαντάει στα όσα γράφτηκαν. Δεν έχει δοθεί τίποτα από την αστυνομία, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά κάποιος το έδωσε αυτό και έγινε όλο αυτό πάλι για να ακουστεί το όνομά μου. Δεν πειράζει. Πασαρέλα, φώτα και φωτογραφίες έδωσαν τις θέσεις τους σε διάφορα δημοσιεύματα για διακίνηση ναρκωτικών από μέλος της οικογένειάς της. Η ίδια στηρίζει τον αδερφό της και πιστεύει στη δικαιοσύνη. Θα σας πω ότι έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και πάνω απ' όλα στη δικαιοσύνη του Θεού. Από εκεί και πέρα τα λέει όλα. Την ψυχική μου ηρεμία, τη σωματική και ψυχική ηρεμία δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μου την ταράξει. Από τον περασμένο Μάιο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος του αδερφού της πρώην εστεμένης. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ήταν μέλος πείρας που δρούσε στην Πάτρα και διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών. Αυτό που θα σου πω για να ακούσει ο κόσμος είναι ότι ο αδερφός μου έχει ένα καφέ στην Πάτρα. Καμία σχέση από όλα αυτά που γράφονται, αφού τα έβλεπα και έλεγα πού είναι όλα αυτά. Δηλαδή θα πρέπει να ήμασταν πλούσιοι. Λοιπόν, πού είναι όλα αυτά. Έχει ένα μαγαζί που εκεί πηγαίνει κόσμος και όποιος κάτσει δεν θα το ρωτήσει τι είσαι, αν έχεις ένταλμα ή τι κάνεις ή τι ράνεις. Και απλά όπως πολλούς πήραν για ανάκριση αν γνωρίζει αυτόν ή από που τον γνωρίζει και αν ήξερε κάτι, έτσι πήραν και τον αδερφό μου που διατηρεί ένα μαγαζί στην Πάτρα. Το μοντέλο μιλώντας στο Star εξηγεί ότι όσα έχουν γραφτεί για την ίδια δεν την ενοχλούν. Ωστόσο δεν δέχεται με τίποτα να μπλέκουν σε δημοσιεύματα μέλη της οικογένειάς της. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Για το τελευταίο έχω κάνει ο δικηγόρος μου Σάκης Χαγιόγλου. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Όποιος ξανασχοληθεί με το όνομά μου που δεν με αφορά εμένα, τώρα να γράψει για τον σύντροφό μου ή στα ρελά σε έκανα αυτό ή δυο που να αφορά εμένα, ναι, αλλά για τους γύρω μου δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να ξανασχοληθεί και να ξαναπεί τίποτα. Όσο για την ίδια, θεωρεί ότι τίποτα δεν μπορεί να τη στεναχωρήσει και συνεχίζει τη ζωή της στο πλευρό του αγαπημένου της.